Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης, σήμερα φιλοξενούμενο στο News Hub. Κύριε Μελετόπουλε, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλησπέρα κύριε Δαμαπολίτη, καλησπέριζω επίσης τους συνεργάτες και τους ακροατές σας. Ένα κείμενο που δημοσιεύσατε πρόσφατα στο SL Press με τον τίτλο «Τι είναι και τι δεν είναι ακροδεξιά, φασισμός δια πάσαν νόσων», μου έκανε φοβερή εντύπωση γιατί θίγει ένα θέμα πολύ επίκαιρο και μου αρέσει που ξεκινάτε επικαλούμενο σε ένα ρητό του αρχαιοφιλοσόφου Αντιστένη, αρχισοφίας ονομάτων επίσκεψης, για να μπείτε στην ουσία του κειμένου, που κάνετε μια συνοπτική ανάλυση για την ορολογία και πώς την έχει ορίσει η πολιτική επιστήμη προκειμένου να υπάρξει μια συνεννόηση στον πολιτικό διάλογο. Εστιάζεται λοιπόν στον όρο ακροδεξιά και λέτε τι ταιριάζει και τι δεν ταιριάζει σε αυτόν τον όρο, ότι έχει εκφυλιστεί πλέον επειδή χρησιμοποιείται και εργαλειοποιείται από πολλούς, και θέλω να μας βάλετε εισαγωγικά πώς εξελίχθηκε, γιατί κάνετε και μια έτσι αναγωγή ιστορική, πώς εξελίχθηκε ο όρος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα υπάρχει μια απίστευτη διαστρέβλωση, κατάχρηση των όρων στην πολιτική συζήτηση. Υπενθυμίζω ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου, η νικήτρια δεξιά, ας πούμε η παράταξη των εθνικών φρόνων, όπως λεγόταν τότε, ονόμασε όποιον δεν ανήκε, ας πούμε, στο στρατόπεδο των νικητών, τους ονόμασε αμοβούλγαρους, συνοδοιπόρους, κομμουνιστές. Δηλαδή σκέπασε όλο τον κόσμο που δεν ανήκε αυστηρά στο πολιτικό σύστημα το μετεφιλιακό, το οποίο οργάνωσε το μεταφυλιακό κράτος, το σκέπασε με μια σκιά προδοσίας, καχυποψίας, μειοδοσίας κτλ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα έναν βασί εθνικό διχασμό που διονύθηκε μέχρι τις μέρες μας. Δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού χαρακτηρίστηκε ύποπτο, ενώ πολλοί από αυτούς δεν ήταν καθόλου κομμουνιστές, ήταν απλά πατριώτες που στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην κατοχή συνετάγησαν με το ΕΑΜ για να κάνουν εθνική αντίσταση του κατακτητή, και όχι διότι ήθελαν την εγκαθίδρυση κομμουνιστικής δικτατορίας. Και όλος αυτός ο ατελείωτος κόσμος συκοφαντήθηκε, υπονομεύθηκε, στερήθηκε επαγγελματικά δικαιώματα με τα πιστοποιητικά κοινωνικών φραγμάτων. Αλλά έγινε μια μεγάλη κατάχρηση. Αντίστοιχη κατάχρηση, αντίστροφη, έγινε μετά τη μεταπολίτευση από τον αριστερό χώρο, κυρίως από τον χώρο του ΚΚ εσωτερικού, που ηγεμόνευσε ιδεολογικά τις δεκαετίες που ακολούθησαν τη μεταπολίτευση, όπου όποιος δεν συμμετείχε της ημετέρας παιδείας, μαρξιστικής, νεομαρξιστικής, τιτοϊκής, μαοϊκής κτλ., θεωρείται αυτομάτως φασίστας, σοβινιστής κτλ. Λοιπόν, αυτού του είδους η παραπλανητική κατάχρηση των όρων δημιούργησε στην Ελλάδα, στην ελληνική κοινωνία, πολύ μεγάλα ρήγματα και σχίσματα, τα οποία ήταν τελείως ιδεολειπτικά και φαντασιακά. Δηλαδή δεν υπήρχε μια ανταπόκριση της πραγματικότητας σε αυτού του είδους χαρακτηρισμούς. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, όποιος ήταν κατά του συμφωνίας των Πρεσπών ονομαζόταν ακροδεξιός. Όποιος, ενώ σας υπενθυμίζω ότι ο Μίκης Θεοδωράκης, από τα εμβληματικά πρόσωπα της αριστεράς, ήταν διαρρήβην κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Όποιος ήταν, εξέφραζε την παραμικρή αμφιβολία για το εμβόλιο κατά του COVID, εγώ έχω κάνει 3 εμβόλια και δεν αμφιβολείται, αλλά παρά τα αυτά όμως πρέπει να είναι δίκαιος. Όποιος εξέφραζε την παραμικρή αμφιβολία για το εμβόλιο, αυτομάτως ήταν, ξέρω εγώ, τριτοκοσμικός, παροχημένος, ακροδεξιός κτλ. Δηλαδή, με μεγάλη ευκολία εκτοξεύουμε εναντίον ιουδήποτε. Εγώ προσωπικά, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που βρίσκομαι περίπου στο κέντρο του πολιτικού εκκρεμούς, δηλαδή θεωρώ τον εαυτό μου μετριοπαθή, δημοκράτη, κεντρό, πατριώτη, εγώ βάλομαι και από δύο πλευρές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, κάποιος λοιπόν, επειδή είπα ότι βεβαίως και στην Ελλάδα έχουμε στη διάρκεια των αιώνων εισελεύσεις πληθυσμών, Σλάβων, Αλβανών κτλ., οι οποίοι εξελληνήθηκαν βέβαια,
αμέσως μου επετέθησαν διάφοροι και μου είπαν ότι είστε εξωγόπαδο σφαλμπεράκια. Δηλαδή, έτσι δεν μπορεί να γίνει όμως πολιτική συζήτηση. Και άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία. Λοιπόν, ο όρος ακροδεξιά που θέσατε ως επίκεντρο της συζήτησης είναι ένας όρος που στην ουσία εμφανίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Κυρίως, αυτό εδώ να θέλω να μείνουμε λίγο. Θέλω να μας πείτε λίγο για να βάλουμε στο κέντρο της συζήτησης την ουσία του πράγματος. Θέλω να μας πείτε λίγο τα χαρακτηριστικά της ακροδεξιάς σύμφωνα με την πολιτική επιστήμη. Λοιπόν, τα χαρακτηριστικά λοιπόν έχουν αλλάξει κατά καιρούς. Στο Μεσοπόλεμο λοιπόν, στην αρχή του αιώνα και συνέχεια στο Μεσοπόλεμο, η ακροδεξιά κυρίως αποτελέστηκε από συγκεκριμένες συνιστώσεις. Μία ήταν η οπαδή, ας πούμε, της ενός στρατοκρατικού καθεστώτος, μια στρατιωτική δικτατορία. Ο στρατηγός Μπουλονζέ στη Γαλλία, ο οποίος ήθελε να κυβερνήσει δικτατορικά, εξέφρασε, ας πούμε, ένα ακραίο δεξιό κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας. Υπήρχαν λοιπόν διάφοροι υποψήφοι δικτάτορες κτλ. Αυτοί περισσότερο τότε αποτελούσαν ακροδεξιά. Μετά όμως, με την άνοδο του φασισμού και με τον Μουσολίνι στην Ιταλία το 1922, και με το Χίτλερ στη Γερμανία το 1933 του ναζισμού, η ακροδεξιά άλλαξε περιεχόμενο και περισσότερο παρέπεπε σε φασιστικά και φασιστοειδή καθεστώτα και αντιστοίχως εθνικοσοσιαλιστικά, ναζιστικά ή ναζιστοειδή καθεστώτα. Δηλαδή περισσότερο αυτά τα δύο συστήματα συγγενεί μεταξύ τους, αλλά όχι όμοια, ο ναζισμός και ο φασισμός, κάλυπταν περισσότερο τον όρο της έννοιας ακροδεξιά. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό που ονομάστηκε ως ακροδεξιά ήταν η νοσταλγία αυτών των καθεστώτων. Ούμιν αλλά βεβαίως και οι οπαδοί διαφόρων στρατιωτικών δικτατοριών δεξιάς κατεύθυνσης, γιατί υπήρχαν φυσικά και στρατιωτικές δικτατορίες αριστερής κατεύθυνσης στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική κλπ. Αλλά κυρίως εννοούμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο νοσταλγούς καθεστώτων τύπου Μουσολίνη και Χίτλερ, εννοούμε οπαδούς στρατιωτικών λύσεων, εννοούμε δηλαδή καθεστώτα τα οποία στην ουσία στερούν καταργούν τη δημοκρατία και στερούν την ελευθερία. Για να πάμε λίγο και στη χρήση του όρου σήμερα σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ. Δηλαδή στη Γαλλία, ας πούμε, η Λεπέν χαρακτηρίζεται ακροδεξιά. Άλλοι λένε ότι έχει αλλάξει την ατζέντα και πάει προς το φιλελεύθερο μοντέλο ή το πώς λειτουργεί ο όρος στην Αθήνα, στις ΗΠΑ. Ποια είναι η χρήση του όρου σήμερα σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ? Λοιπόν, πολύ δίκαιο ερώτημα. Κοιτάξτε, στη Γαλλία την ακροδεξιά την εξέφρασε τις τελευταίες δεκαετίες ο Λεπέν, ο οποίος είχε φτιάξει ένα κόμμα με μεικτά χαρακτηριστικά, που περισσότερο όμως παρέπεμπε στην αντίθεση προς την μετανάστευση ξένων πληθυσμών στη Γαλλία. Δηλαδή εκεί λοιπόν η ακροδεξιά άρχισε να παίρνει ένα νέο περιεχόμενο πλέον, που ήταν η βίαιη, ας πούμε, αντίθεση προς τις μειονότητες και τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς κτλ. Τώρα, η κόρη του Λεπέν όμως, να μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχει αποκηρύξει τον πατέρα της και ό,τι ιδεολογικό στοιχείο είχε αυτός προβάλει. Δηλαδή, πλέον η Λεπέν είναι ένα κόμμα το οποίο δέχεται απολύτως την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει αποκηρύξει τον υποδόριο αντισημιτισμό του πατέρα της. Άλλωστε, είναι παντρεμένη και ίδια με έναν Εβραίο, από ό,τι ξέρω. Δεν έχει τα στοιχεία του πατέρα της. Βασικά έχει επικεντρωθεί στην ευταξία, στην πειθαρχία, στον έλεγχο του μεταναστευτικών ροών, αλλά με διαδικασίες, ας πούμε, σύνομες. Δεν είναι πια η Λεπέν, ας πούμε, αυτό που εξέφραζε ο πατέρας. Το ίδιο έχει συμβεί και στην Ιταλία. Στην Ιταλία εκεί έχει άλλη προέλευση ακροδεξιά, ήταν η νοσταλγία του Μουσολίνη. Η Μελόνη ξεκίνησε από εκεί, αλλά κατέληξε κάπου αλλού η Μελόνη. Κατέληξε απλά σε ένα καθεστώς το οποίο έχει, σε μια κυβέρνηση η οποία έχει χαρακτηριστικά οικονομικά φιλολαϊκά, έτσι έβαλε φόρο στις τράπεζες, ρυθμίζει τα δάνεια των πολιτών ευνοϊκά, προσπαθεί να, ας πούμε, εμποδίσει την ανεξέλεκτη ροή μεταναστών, αλλά δεν αμφισβητεί τη δημοκρατία. Επομένως, ένα
ένα καθεστώς ή ένα κόμμα ή ένα πρόσωπο που δεν αμφισβητεί τη δημοκρατία και δεν έχει αντισημιτικά στοιχεία και δεν έχει, ας πούμε, αυτά, αν θέλετε, τα χαρακτηριστικά που είχε ακροδεξιά πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν είναι εύκολο να χαρακτηριστεί ακροδεξιά. Επίσης, η κατάχρηση του όρου φαίνεται και στον Ορμπάν. Ο Ορμπάν δεν έχει κανένα στοιχείο που είναι μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, προωθεί, ας πούμε, το ουγγρικό εθνικό συμφέρον. Εγώ προσωπικά ως επιστήμον δεν μπορώ να διακρίνω κάτι ευκρινώς, κάτι ακροδεξιό στον Ορμπάν. Στην Ελλάδα, λοιπόν, που ρωτήσατε, θα σας πω, στην Ισπανία, πριν πάω στην Ελλάδα, ήταν καθαρά η οπαδή του, η νοσταλγή του Φράνκο. Και αυτοί έχουν μεταλλαχθεί, έχουν δεχθεί πλήρως τη δημοκρατία, έχουν αποκηρύξει τα περισσότερα στοιχεία της ιδεολογίας και έχουν ενταχθεί πλήρως στο δημοκρατικό παίγνιο. Επομένως, στην Ευρώπη δεν μπορώ να δω πλέον κινήματα ακροδεξιά παλαιού τύπου. Έτσι, ίσως στη Γερμανία αυτοί οι φύλακες νεοναζιστών, το AfD, αυτοί πράγματι είναι ακροδεξιοί. Αλλά το ΑΕΦΔ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ένα ακροδεξιό. Ούτε αντισημίτες είναι, ούτε τη δημοκρατία απαξιώνουν. Είναι απλά ένα κόμμα το οποίο έχει μια ατζέντα αντιμεταναστευτική. Τώρα, αν έχουν παρεξηγήσει σε αυτό νεοναζιστικά, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά η επίσημη εικόνα του κόμματος αυτού δεν είναι ένα κόμμα ακροδεξιό με την κλασική έννοια του. Τώρα, στην Ελλάδα, κοιτάξτε, είναι πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Στην Ελλάδα είχαμε μια δικτατορία το 67 με το 74. Επομένως, μετά τη δικτατορία, ας πούμε, αυτό που λέμε ακροδεξιά, περισσότερο εξέφρασε τους οπαδούς, παύλα νοσταλγούς της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Και εκεί, λοιπόν, έγιναν διάφορες παρεξηγήσεις, διότι, ας πούμε, η δικτατορία του 21 Απριλίου χαρακτηρίζεται συλλήβηνα από τους αριστερούς ως φασιστική δικτατορία. Ο Πουλαντζάς, όμως, στα έργα του, το οποίο έχω γράψει στην βιογραφία, υπενθυμίζω, το 1999, τη δημοσίευσα με τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, ο Πουλαντζάς στο σπουδαίο έργο του διευκρινίζει ότι άλλο είναι η στρατιωτική δικτατορία, άλλο είναι ο βοναπαρτισμός, άλλο είναι ο φασισμός, άλλο είναι ο ναζισμός. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα αποσκοπούν στον πλήρη έλεγχο της ιδιωτικής ζωής, της κοινωνικής ζωής, της πνευματικής ζωής μιας χώρας. Η δικτατορία ήταν η βίαιη κατάληψη και διατήρηση εξουσίας, αλλά δεν είχε τα ολοκληρωτικά χαρακτηριστικά του ναζισμού και του φασισμού. Ήταν άλλο πράγμα. Αυτό δεν είχε καθαρίσει ο Πουλαντζάς, επαναλαμβάνω, που είναι ο εμβληματικός θεωρητικός της ανανεωτικής αριστεράς στην Ευρώπη. Επομένως, ο χαρακτηρισμός της Χούντας ως φασιστικής είναι λάθος. Άλλο πράγμα ο φασισμός, άλλο η δικτατορία. Λοιπόν, παρά τα αυτά, λοιπόν, μετά το 1974 στην Ελλάδα, όποιος ήταν ο οπαδός της δικτατορίας, ακόμα και ο οπαδός της βασιλείας, όποιος ήταν απλά συντηρητικός κτλ., συλλήβδεν συμπεριελήφθη σε μια ενιαία κατηγορία φασίστας, σε πιο έτσι light εκδοχές, εθνικιστής, ακροδεξιός, σοβινιστής κτλ. Αυτά όλα δεν ανταποκρίνονται στην επιστημονική πραγματικότητα. Σήμερα, λοιπόν, υπάρχει τάση, για να έρθω στο σήμερα και να ολοκληρώσω με αυτό, υπάρχει τάση να χαρακτηρίζονται ακροδεξιοί, σε παρένθεση φασίστες, εθνικιστές, σοβινιστές κτλ. Όσοι, ας πούμε, είναι υπέρ της παραδοσιακής οικογένειας. Όσοι είναι υπέρ της, είναι θρησκευόμενοι. Όσοι πιστεύουν, ξέρω εγώ, ότι η Ελλάδα πρέπει βασικά ότι πρέπει να ενδυναμωθεί η οικογένεια, να τονωθεί η γενετικότητα. Όσοι αντιτίθεται στην παγκοσμιοποίηση. Όσοι θέλουν δηλαδή να εξακολουθήσει να υπάρχει εθνικό κράτος. Όλοι αυτοί χαρακτηρίζονται συλλήβδινα ακροδεξί. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα στην Ελλάδα πραγματικά ακροδεξίο κόμμα είναι μόνο η Χρυσή Αυγή. Αυτή είναι ακροδεξί, πράγματι. Έχουν στοιχεία αντισημιτισμού, στοιχεία, ας πούμε, άσκησης βίας στην πολιτική πρακτική. Έχουν στοιχεία που πραγματικά εμπίπτουν επιστημονικά την κατηγορία της ακροδεξίας. Τα άλλα όμως κόμματα που βρίσκονται, ας πούμε, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι, ξέρω εγώ, η Ελληνική Λύση, η Νίκη κτλ., δεν έχουν ακροδεξιό χαρακτήρα. Είναι δημοκρατικά κόμματα. Είναι πιο πολύ συντηρητικά, ας πούμε, θα μπορούσαν να είναι. Είναι πιο πολύ συντηρητικά, βεβαίως. Μπορεί να τα χαρακτηρίσει κανείς, ξέρω εγώ, θρησκόληπτα. Μπορεί να τα χαρακτηρίσει παραδοσιακά κτλ. Αλλά δεν ή εθνοκεντρικά, όχι εθνικιστικά όμως. Ο εθνικισμός είναι άλλο πράγμα. Αλλά δεν εμπίπτουν στην κατηγορία της ακροδεξιάς.
Είναι λάθος να τους απονείμουμε. Κατανοητό. Ναι, επειδή αναφερθήκατε πριν στο κομμάτι της συμφωνίας των Πρεσπών ότι όσοι συμμετείχαν χαρακτηριζόταν ακροδεξιά, ακόμα και ο Πρωθυπουργός εκείνη την εποχή, περιφερόμενος στους διαδρόμους, νομίζω ότι η Eurogroup χαρακτήρισε μερικούς ακροδεξιούς οι οποίοι κατέβηκαν να διαδηλώσουν για την συμφωνία των Πρεσπών και είναι έτσι, κινείται ευρύτερα αυτή η έννοια. Μια μικρή παρένθεση μόνο θέλω να κάνω στο ότι μετά την δικτατορία, ό,τι είχε να κάνει με ελληνική σημαία, ό,τι είχε να κάνει με παράδοση, εύκολα, όπως είπατε, μπορούσε να χαρακτηριστεί ακροδεξιό, ας πούμε, επειδή και η Χούντα είχε αυτά έτσι, είχε βάλει πάρα πολύ με το κομμάτι, με το έθνος, με την πατρίδα, με τη σημαία και το καθεξής. Η αριστερά τώρα, για να φτάσουμε στο σήμερα, πόσο ενίσχυσε την ακροδεξιά, δηλαδή μέχρι και την άνοδο της Χρυσής Αυγής, πόσο αυτή η νευρικότητα που είχε η αριστερά στο να είναι μακριά από ιστορικά, εθνικά και θρησκευτικά σύμβολα και ό,τι αυτό συνεπάγεται, πόσο ενίσχυσε την ακροδεξιά αυτός ο τρόπος που αντιμετώπιζε η αριστερά βασικά ζητήματα. Κατάλαβα την ερώτηση, ναι, την κατάλαβα, είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση. Κοιτάξτε, σημείο πρώτο, η Χούντα στις 21 Απριλίου έκανε κατάχρηση των εθνικών συμβόλων και ενίων. Έκανε κατάχρηση της σημαίας, της πατρίδας, της οικογένειας, της θρησκείας, του δημοτικού τραγουδιού, της ελληνικής παράδοσης του 21. Αυτό λοιπόν κατά κάποιο τρόπο αμαύρωσε αυτά τα σύμβολα. Είπατε δηλαδή για το δημοτικό τραγούδι. Λοιπόν, επειδή συμπαρασύρθηκαν πολλά από αυτά τα πράγματα μαζί με τη Χούντα. Επειδή δηλαδή ο Παπαδόπουλος χόρευε, ας πούμε, τσάμικο, πρέπει το δημοτικό τραγούδι να ποινικοποιηθεί. Μα, να σας πω τι μου είπε ο πατέρας μου μια φορά, ο οποίος ήταν δημοκράτης, της Ένωσης Κέντρου κτλ. Και του λέω, ρε πατέρα, δηλαδή επιτρέπεται το δημοτικό τραγούδι, ας πούμε, να έχει απαξιωθεί επειδή το χόρευε ο Παπαδόπουλος, και μου λέει ξέρεις, επί Χούντας μας πρίξαμε τα δημοτικά τραγούδια πια. Δηλαδή πλέον άκουγε δημοτικό τραγούδι και πήγαινε το μυαλό στον Παπαδόπουλο που χόρευε. Δηλαδή έκαναν κατάχρηση οι άνθρωποι αυτοί. Έκαναν τερατώδη ζημιά στα εθνικά σύμβολα. Αυτό όμως, κύριε Δαμαπολίτη, δεν σημαίνει ότι και εμείς πρέπει να πέσουμε στην παγίδα, να ταυτίσουμε την πατρίδα μας με μια ομάδα συνωμοτών που οδήγησε τη χώρα σε μια εθνική καταστροφή. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πέσουμε εμείς σε αυτή την παγίδα. Επειδή έκαναν αυτή κατάχρηση της έννοιας του έθνους, πρέπει να καταργήσουμε την έννοια του έθνους. Είναι λάθος. Λοιπόν, σημείο δεύτερο, η αριστερά. Ξέρετε, πήγα μια φορά στην Βουδαπέστη και ζήτησα να πάω στο χωριό του Μπελογιάννη. Στο χωριό Μπελογιάννης. Διότι εκεί πήγε ένα μεγάλο μέρος των κομμουνιστών μετά το 49. Χτίσανε με τα χέρια τους μια ολόκληρη πόλη έξω από τη Βουδαπέστη, τον Μπελογιάννη. Και λοιπόν, πάω εκεί να επισκεφθώ αυτό το μέρος και συγκλονίζομαι, διότι βλέπω παντού ελληνικές σημαίες, εκκλησίες, εικόνες ιερών του 21. Οι άνθρωποι αυτοί, οι αριστεροί με τις εποχές εκείνης, οι κομμουνιστές που εξορίστηκαν μετά το 49, φύγανε, ξέρω εγώ, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξόριστης. Πήγαν στην Ταυκένδη, στο Βουκουρέστι, σε όλες τις κομμουνιστικές χώρες, στο Βερολίνο κτλ. Λοιπόν, φλέγονταν από πατριωτισμό. Δεν μπορώ να πω ότι οι αριστεροί δεν ήταν πατριώτες. Των αδείων. Καταρχήν όλοι αυτοί πήγανε να κάνουν πήγαν στο ΕΑΜ να κάνουν εθνική αντίσταση από πατριωτισμό. Αλλά αυτό που συνειδητοποίησε είναι ότι ακόμα και οι σκληροί κομμουνιστές που φύγανε και πήγανε και ζήσανε επί δεκαετίες αυτές τις χώρες, γιορτάζανε την 25 Μαρτίου, γιορτάζανε την 28 Οκτωβρίου. Ήτανε πατριώτες ένθερμοι, ενθερμότατοι. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι η αριστερά δεν δικαιούται το χαρακτηρισμό. Επίσης έχω γνωρίσει πάρα πολλούς κομμουνιστές. Και μάλιστα κομμουνιστές που έλαβαν μέρος σε ένα φίλο πόλεμο, έτσι, όχι κομμουνιστές του Γλυκού Νεργού όπως οι σημερινοί, οι οποίοι ήταν πατριωτισμός τους, ξεχύλιζε από τα παντζάκια τους, ας πούμε. Λοιπόν, σημείο τρίτο. Βεβαίως και εμφανίζεται μετά τη μεταπολίτευση ένα κομμάτι της αριστεράς που δεν ταυτίζεται με το ΚΚ εσωτερικού, αλλά εκεί εδρεύει και στη συνέχεια θεργεύει και προσπαθεί να επεκταθεί στα πανεπιστήμια, στον τύπο, στις εκδόσεις κτλ. Ένα μέρος λοιπόν της ανανεωτικής αριστεράς, όχι όλο, διότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον πατριωτισμό ενός Ηλίου, ενός Κύρκου και άλλων ανθρώπων. Αυτοί ήταν πατριώτες, δεν είναι το θέμα. Αλλά ένα μέρος εκεί, από διανοουμένους κυρίως αυτού του χώρου, αναπτύσσει μία αντίληψη που σήμερα την ονομάζουμε εθνομηδενιστική, τότε δεν το λέγαμε έτσι. Λεγόταν, ξέρω εγώ,
κοσμοπολίτικη, διεθνιστική κτλ., η οποία εξελίχθηκε σε αυτό που είναι εθνοβιτανισμό και ο οποίος θέργεψε τις τελευταίες δεκαετίες. Το έχω αναλύσει πάρα πολύ αντελεχώς στο βιβλίο μου, ένα σύντομο πόνημά μου, εύκολα να το διαβάσει κανείς, το ζήτημα του πατριωτισμού, εκδόσεις Παπαζήσιου 2010. Εκεί αναλύω και αποδομώ αυτό το κίνημα του εθνομηδενισμού, το οποίο αυτό το κίνημα στη συνέχεια βρήκε ερίσματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε άλλα κόμματα, στο ΠΑΣΟΚ την περίοδο του Σιμίτη, στη Νέα Δημοκρατία της τελευταίας φάσης, δηλαδή επεκτάθηκε και έγινε της μόδας κατά κάποιο τρόπο να απαξιώνω το έθνος μου, την πατρίδα μου, τα εθνικά συμφέροντα, ξέρω εγώ, την ταυτότητά μου, τον πολιτισμό. Και αυτό βεβαίως συμφωνώ μαζί σας, ότι εξ αντανακλάσεως εξώθησε πολλούς ανθρώπους να υποστηρίξουν, να ψηφίσουν περιστασιακά ή μόνιμα κόμματα ταυτοτικά. Έτσι, ή πολιτικούς που υποστηρίζουν το έθνος κράτος και την εθνική ταυτότητα. Βεβαίως έγινε αυτό, αφού τα κόμματα, ορισμένα κόμματα, όχι όλα, αλλά ας πούμε, τα βασικά μεγάλα κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ, σε κάποιο βαθμό η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, όχι αυτό, αλλά το προηγούμενο, του Σιμίτη, ξέρω εγώ, έδειξαν μια αποστροφή. Είχε πει ο Σιμίτη μια φορά στην συνέντευξή του, δεν θα υποστηρίξουμε το κράτος με πατριωτισμούς και τέτοια. Το θυμάμαι αυτό. Αυτά λοιπόν όλα προκαλούσαν αποστροφή σε ανθρώπους που αγαπάνε την πατρίδα τους. Γιατί πρέπει έννοια πατριωτισμό να την απαξιώσουμε? Λοιπόν, αυτό όλο πράγματι ενίσχυσε και την ακροδεξιά, σε αυτούς που στο μυαλό τους δεν έχουν τις έννοιες τοποθετημένες σωστά. Αυτό γέννησε και τα ταυτοτικά κόμματα που υπάρχουν δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και αυτό έχει δημιουργήσει και μια πολύ μεγάλη απαξίωση του πολιτικού συστήματος εν συνόλο, που φαίνεται στην τεράστια αποχή από τις εκλογικές αναμετρήσεις, τη γενική δυσφορία του κόσμου κτλ. Με όλο αυτό με όλη αυτή την περιγραφή που μας κάνατε μέχρι τώρα, δεν χρειάζεται να υποβάλω μία ερώτηση που έχω εδώ, που είναι για το πώς προσδιορίζουμε σήμερα τον υγιή δημοκρατικό πατριωτισμό, γιατί νομίζω ότι βάλετε τα πράγματα στη θέση τους. Είναι πολύ σωστή ερώτηση. Κοιτάξτε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί σήμερα μπορεί να μιλάμε για πατριωτισμό και να καταλαβαίνει ο πολίτης, ο κόσμος, ας πούμε, ακροδεξιά ή Χρυσή Αυγή ή ό,τι ακραίο υπάρχει. Με τον τρόπο όμως που τα βάλατε στη θέση τους τα πράγματα και με μια αντικειμενικότητα βγάλατε πρόσωπα και από την αριστερά και από το έτσι κομμουνιστικό πεδίο που δείξανε τις θέσεις τους, ή από το παλιό πατριωτικό ΠΑΣΟΚ που είχε αρκετούς ανθρώπους που είχαν πατριωτικές θέσεις, νομίζω ότι βάλατε τα πράγματα στη θέση τους. Θέλω όμως, κλείνοντας, να σταθούμε σε κάτι. Βάλατε αρκετές φορές τη λέξη μεταναστευτικό δίπλα από την ενίσχυση του μεταναστευτικού στην Ευρώπη, σε Γαλλία, Ισπανία, και εννοώντας μεταναστευτικό το 1980 μιλούσαμε για ένα μέγεθος Α, σήμερα λέμε μεταναστευτικό και εννοούμε ένα μέγεθος Β. Δυστυχώς όμως δεν μετασχηματίστηκε στο ιδεολογικό πεδίο, ας πούμε, κυρίως της αριστεράς αλλά και της νεοφιλελεύθερης δεξιάς, το όγκος του προβλήματος, με αποτέλεσμα να επιμένουν σε μία θέση, ενώ έχουμε παραδείγματα όπως είναι στη Σουηδία ή στη Δανία, που ενώ στη Δανία, ας πούμε, κυβερνάνε σοσιαλδημοκράτες, μετέρχονται έτσι τακτικές ακροδεξιάς άλλης εποχής, θα μπορούσε, ας πούμε, να πει κάποιος, με μετανάστες, με το παραμικρό, ας πούμε, τους βγάζουν χαρτιά και φεύγουν κατευθείαν από τη χώρα. Για τον ότι δεν μετασχηματίστηκαν οι έννοιες σωστά, θέλω να μας δώσετε αυτό για να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Ωραία. Τρία σημεία. Σημείο πρώτο, και παρακαλώ πάρα πολύ τους ακροατές σας να το προσέξουν. Είναι τεράστια σύγχυση και παρεξήγηση και παραπλάνηση να θεωρήσει κανείς ότι, ας πούμε, ο νεοναζισμός στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, λοιπόν, ας μείνουμε στην Ελλάδα, μπορεί να θεωρηθεί πατριωτικός. Πώς είναι δυνατόν να θαυμάζει ένας Έλληνας πατριώτης ένα σύστημα όπως ήταν το εθνικοσοσιαλιστικό, το οποίο κατέστρεψε την Ελλάδα. Ολοσχερός δε την κατέστρεψε. Το 41-44. Πώς είναι δυνατόν να θαυμάζει κάποιος το Μουσολίνι, ο οποίος εξαπέλυσε εναντίον της Ελλάδας μια άδικη, αδόκητη και εθνιδιαστική και ύπολη επίθεση.
Δεν μπορεί να είσαι νεοφασίστας ή νεοναζί και να είσαι πατριώτης. Αποκλείεται. Ή θα είσαι το ένα ή το άλλο. Δεν μπορεί να αγαπάει, να θαυμάει τον Χίτλερ και τον Μουσολίνη και όλους αυτούς τους παράφρονες δικτάτορες και να είσαι Έλληνας πατριώτης. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι το να είσαι εχθρός των μεταναστών και να οργανώσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, παρέες που να πηγαίνουν και να τους φάζουν τα μούτρα και να ασκούν βία κτλ. Κτλ. Είναι πράγματι μια ακραία μορφή αντίδρασης απαράδεκτη στα πλαίσια μιας ένομης τάξης και ενός συγκροτημένου κράτους. Από εκεί και πέρα, το να έχεις όμως την άποψη ότι η χώρα σου κατοικείται από έναν πληθυσμό από αρχαιοτάτων χρόνων, ο οποίος έχει έναν πολιτισμό και η αλλίωση της δημογραφικής σύνθεσης της χώρας στην ουσία θα αποδομήσει και αυτόν τον πολιτισμό και εδώ θα υπάρχει κάτι άλλο που δεν έχει σχέση με αυτό που λέμε ελληνικό έθνος, δεν είναι ακροδεξιό και άραμα πολιτή. Προς Θεού. Όπως δεν είναι ακροδεξιό, αντιθέτως, το να είσαι Γάλλος, ξέρω εγώ, Γερμανός, Άγγλος, Ιταλός και να θεωρείς ότι από ένα όριο και πάνω αποδομείται πλέον η ευρωπαϊκή ταυτότητα. Διότι οι πληθυσμοί ασιατικοί και αφρικανικοί που μεταναστεύουν μαζικά πλέον στην Ευρώπη δεν είναι φορείς ούτε της αναγέννησης, ούτε του διαφωτισμού, ούτε της δημοκρατίας, ούτε της ανεξιθρησκείας, ούτε του φιλελευθερισμού, ούτε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτε της ισότητας ανδρών γυναικών. Αυτοί δεν τα πιστεύουν αυτά. Άρα η αλλαγή της πληθυσμιακής βάσης της Ευρώπης θα καταργήσει τον κόσμο που ξέρουμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τη δημοκρατία κλπ. Και στη θέση του θα βάλει κάτι άλλο που δεν θα τα έχει αυτά. Δεν είναι ακροδεξιός όποιος το πιστεύει αυτό. Είναι ένας σκεπτόμενος άνθρωπος ο οποίος διαιρωτάται ποιο θα είναι το μέλλον μιας Ηπείρου στην οποία θα αλλάξει η σύνθεση του πληθυσμού και θα έχει ένα πληθυσμό με άλλα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, θρησκευτικά, πολιτικά κτλ. Λοιπόν, το να έχεις μια εχθροπάθεια με τους μετανάστες ρατσιστικού τύπου, ναι, είναι ακροδεξιό. Το να πιάνεις όμως, ας πούμε, παστοφόρο έναν Πακιστανό, ξέρω εγώ, ή έναν δεν ξέρω τι, Αφρικανό ή οτιδήποτε, ο οποίος βάζει φωτιά και τον πιάνεις και φωνάει στην αστυνομία του συλλάβει, αυτό δεν είναι ακροδεξιά. Αυτό είναι μια φυσιολογική, υγιής αντίδραση του πολίτη ενός κράτους, ο οποίος σύμφωνα με το Σύνταγμα έχει την υποχρέωση να προστατεύει τα ένωμα αγάθα που υπάρχουν στο κράτος του. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή τα όρια πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Τι είναι ακροδεξιά και τι δεν είναι. Ναι, ακροδεξιά είναι η άσκηση παράνομης βίας, αλλά καθόλου ακροδεξιά δεν είναι η προστασία της χώρας σου από εμπριστές, είτε είναι μετανάστες, είτε δεν είναι. Εγώ δεν θα θέλω να συλλάβω τον εμπριστή επειδή είναι μετανάστης. Μπορεί να συλλάβω και τον εμπριστή ο οποίος μπορεί να είναι Έλληνας. Και εκεί πρέπει να τον συλλάβω. Αλλά είναι υποχρέωσή μου να το κάνω. Δεν παραχαρακτηρίζομαι λοιπόν ακροδεξιός τραμπούκος κτλ. Επειδή έπιασε έναν εμπριστή και κάλεσε την αστυνομία. Λοιπόν, αυτές είναι μερικές βασικές παρατηρήσεις. Επιτέλους αυτή τη χώρα να σταματήσει αυτός ο οχετός εκτόξευσης όλων εναντίον χαρακτηρισμών από όλους εναντίον όλων. Να προσέχουμε τι λέμε, παρακαλώ πολύ. Νομίζω, κύριε Μπέλκο. Να προσέχουμε τους χαρακτηρισμούς. Δεν μπορεί να προσβάλλεις τους Έλληνες, κάποιον Έλληνα πολίτη, ρίχνοντας του λάστη και αλλοιώνοντας και εντάσσοντας τη συμπεριφορά του σε μια κατηγορία στην οποία η συμπεριφορά του δεν εντάσσεται με κανένα επιστημονικό κριτήριο. Νομίζω ότι βάλατε τα πράγματα στη θέση τους και ειδικά με τη χρονολογική σειρά. Δηλαδή, παλαιότερα, αν ήθελες κάποιον να εκδικηθεί τον χαρακτήρα σου κομμουνιστή, οπότε τον εξόντωναν. Σήμερα, άμα θες να εκδικηθεί κάποιον, τον εντάσσει στην ακροδεξιά και γίνεται ακριβώς το ίδιο. Κύριε Μελτόπουλε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση και την ανάλυση που είχαμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εγώ, κύριε Δαμαπολίτη, ευχαριστώ εσάς και τους ακροατές.